πατσαβουρόπιτα. Η πιο εύκολη, γρήγορη και νόστιμη πίτα που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι σας. Σας υπόσχομαι ότι με το που βγει από το φούρνο θα εξαφανιστεί σε χρόνο μηδέν. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για την πατσαβουρόπιτα θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια μίξ τυριών, 2 αυγά, πιπέρι, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, 300 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 450 γραμμάρια φύλλο κρούστας για πίτες χρυσή ζύμη και 150 γραμμάρια ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Η πατσαβουρόπιτα ονομάζεται έτσι γιατί είναι η πιο εύκολη πίτα που μπορούμε να φτιάξουμε σπίτι μας και δικαίως το παίρνει το όνομα αυτό, γιατί πατσαβουριάζουμε τα φύλλα και ουσιαστικά μας δίνει αυτή τη ρουστίκα αίσθηση, αλλά συγχρόνως είναι και πανεύκολη στο να τη φτιάξουμε την πίτα μας, γιατί δεν πρέπει να ασχοληθούμε βάζοντας το ένα φύλλο όμορφα πάνω στο άλλο. Τώρα, για την γέμιση τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε φετούλα, θα τη σπάσουμε σε μεγάλα κομμάτια εδώ. Μας αρέσει αυτή η διαδικασία. Να σπάμε τη φέτα. Γενικά, σε τέτοιες συνταγές εμένα μου αρέσει μαλακή φέτα. Σε κάποιους αρέσει σκληρή φέτα, σε κάποιους αρέσει ιδιαίτερα μίξ τυριών και ανθότυρα. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, η φετούλα όμως λειτουργεί καταπληκτικά. Λοιπόν, έχω ένα μίξ τυριών από αυτό το έτοιμο που πουλάνε στο σούπερ μάρκετ και είναι πολύ οικονομικό. Οπότε σου προσφέρει διάφορα τυριά και διάφορες γεύσεις μέσα. Θα ρίξω μέσα 2 αυγουλάκια. 1, 2. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πλύνω τα χέρια μου, γιατί το θέμα δεν είναι πολύ ωραίο για τηλεόραση. Οπότε θα πλύνω τα χέρια μου, Διονύση. Μην μου κάνεις έτσι. Και αυτό που θέλω να προσθέσω μέσα είναι πιπεράκι. Πιστέψτε με ότι όταν βάλετε πιπέρι στην πίτα, πραγματικά της δίνει άλλη διάσταση, γιατί έχουμε το αλάτι μέσα από τη τυριά μας και πάντα για να ισορροπήσει η γεύση πρέπει να χοντροκόψουμε πιπέρι. Το πιπέρι το τριμμένο δεν μας κάνει. Θέλουμε πιπέρι από μήλο να βγει χοντροκομμένο και ουσιαστικά να σκάει στο στόμα καθώς τρώμε την πίτα. Πιστέψτε με ότι ένα υλικό πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Οπότε βάλαμε πιπέρι, μπορείτε να βάλετε μυρωδικά. Εγώ δεν θα βάλω καθόλου πράσινα μυρωδικά, δηλαδή θυμάρι και όλα τα υπόλοιπα. Θα την αφήσω σκέτη. Το μόνο που θα ρίξω είναι μοσχοκάριδο, αλλά πήρα το λάθος ζέστερ. Αυτό είναι για τυράκι και αυτό είναι για μοσχοκάριδο. Οπότε θα τρίψω λίγο μοσχοκάριδο. Γενικά το μοσχοκάριδο πρέπει να αρχίσετε να το βάζετε στη μαγειρική, γιατί έχετε συνηθίσει να το βάζετε μόνο στη μπεσαμέλ. Το μοσχοκάριδο είναι πολύ χαρισματικό και πολύ πιο χαρισματικό είναι όταν το τρίβουμε εκείνη την ώρα. Μυρίζει πραγματικά υπέροχα. Και το τελευταίο μας υλικό, το γιαουρτάκι. Τι λέτε, να βάλω ελαιόλαδο ή να μην βάλω? Διονύση, βάλε. Είναι από τις λίγες φορές που θα διαφωνήσω μαζί σας και με το σκηνοθέτη και με το Διονύση και με όλους. Όντως, άμα βάλουμε 1-2 κουταλιές της σούπας, μπορεί να δώσει κάτι στην πίτα, αλλά άμα βάλουμε παραπάνω, σκεπάζει τις γεύσεις από τα τυριά μας. Όταν βάζουμε χαρακτηριστικές γεύσεις και στηριζόμαστε μόνο στο τυρί, τότε το ελαιόλαδο, να ξέρετε, ότι σκεπάζει τις υπόλοιπες γεύσεις. Οπότε δεν θα βάλω λαδάκι, θα τα αφήσω σκέτο. Σε περίπτωση που είχαμε στη γέμισή μου σπανάκι, πράσο ή χόρτα, τότε ναι, το ελαιόλαδο θα πήγαινε. Τώρα δεν πηγαίνει. Εντάξει, το μάθαμε κι αυτό. Μου λέει ο σκηνοθέτης, καλά, ξαναρώτα τίποτα και δεν πρόκειται να σου απαντήσω, αφού με γιώνεις, λέει. Κάθε φορά που σου λέω να κάνεις κάτι, δεν το κάνεις. Εντάξει, συγγνώμη, δεν το ήθελα, αλλά περίμενα να είσαι αρκετά expert και να μου πεις ότι δεν βάζουμε ελαιόλαδο γιατί σκεπάζει τις γεύσεις. Λοιπόν, σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φύλλο κρούστας για πίτες χρυσή ζύμη. Η συσκευασία περιέχει 10 λεπτά και τραγανά φύλλα που δουλεύονται εύκολα, χωρίς να σπάνε και χρειαζόμαστε 5 φύλλα για κάτω και 5 φύλλα για πάνω. Τώρα το κομμάτι για το ελαιόλαδο που λέγαμε πριν δεν ισχύει για τα φύλλα. Γιατί στα φύλλα μας θέλουμε ελαιόλαδο. Όταν δεν ενωθεί το ελαιόλαδο μαζί με τα τυριά, τότε πραγματικά έχουμε 2 διαφορετικές γεύσεις. Εκεί μας αρέσει. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά όντως έχει νόημα. Άμα κάτσετε λίγο το καλοσκεφτείτε, θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Ότι άμα βάλουμε ελαιόλαδο πολύ μέσα στη γέμιση, θα χαλάσει τη γεύση της γέμισης. Ενώ άμα βάλουμε λαδάκι ξεχωριστά στα φύλλα, τότε θα απογειώσει τη γέμιση. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό πάει στην άκρη. Και αυτό πάει στην άκρη. Και ήρθε η μαγική στιγμή του πατσαβουριάσματος. Η πιο ωραία στιγμή στη συνταγή μας. Θέλουμε ένα ταψάκι 28 εκατοστών. Και θέλουμε δίπλα το λαδάκι να το έχουμε. Ρίξτε λαδάκι στην αρχή από κάτω για να μην κολλήσει η πίτα μας. Πάρτε ένα φύλλο και βάλτε στην αρχή στη βάση. Χρειαζόμαστε μόνο ένα φύλλο στη βάση, ίσα-ίσα για να κρατήσει όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, κοιτάξτε, λαδάκι πάνω στο φύλλο, εδώ. Παίρνουμε και έτσι όπως παίρνουμε, φροντίζουμε να πατσαβουριάσουμε και να βάλουμε το ένα φύλλο από πάνω. Εδώ, 2. Ως τώρα έχουμε βάλει 2. Αυτό είναι το τρίτο.
Πατσαβουριάζουμε λίγο εδώ και βάζουμε από δίπλα. Τέταρτο. Άλλο ένα. Πέμπτο. Εύκολη. Για πείτε, κάναμε κάτι δύσκολο. Όχι. Πάμε να ρίξουμε τη γέμιση από πάνω. Φροντίστε να πάει παντού. Μοιράστε την ωραία, όμορφα. Υπάρχουν δύο εκδοχές της πατσαβουρόπιτας. Η μία έχει την εκδοχή όπου ρίχνουμε από πάνω σόδα και αυγά. Πιο massive, να το πω έτσι. Δεν βγαίνουν τόσο τραγανά τα φύλλα, γιατί ουσιαστικά γίνεται ένα το φύλλο μαζί με τη γέμιση. Και υπάρχει πιο γρήγορη και πιο εύκολη, που είναι αυτή. Αυτή είναι η express πατσαβουρόπιτα. Οπότε πάμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο να κάνουμε και το πάνω μέρος. Ένα. Λαδάκι. Πατσαβουριάζουμε. Λαδάκι. Πώς βλέπετε, βάζω λαδάκι, μην το λυπηθείτε. Για να σπάσει λίγο δεν μας πειράζει, το καταλαβαίνετε. Σε πόση ώρα την κάνεις σε αυτή την πίτα, φίλε Γιώργο? Άμα θες, απάντησε. Δεν πειράζει. Άμα θες να μιλάμε, να κάνουμε συζήτηση. Να επικοινωνούμε, μωρέ. Αν έχεις δίκιο. Δημήτρη σε λένε. Αλλά άμα είσαι ένα επαγγελματίας, δεν θα με έφερνε σε δύσκολη θέση. Θα κοίταζες να το σώσεις, όπως θα έκανε ο Διογέννης. Το λέει και ο σκηνοθέτης. Και θα το έστριβες, θα έλεγες, η πίτα αυτή που κάνεις είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν το έκανες. Λοιπόν, βάλαμε και το τελευταίο φιλαράκι μας. Και όπως είναι από πάνω, τι θα βάλουμε? Λαδάκι. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 170 βαθμούς και θα ψήσουμε περίπου μία ωρίτσα μέχρι που να γίνει χρυσαφένιο από πάνω και από κάτω. Πολύ ψηλά η σχάρα, τα έχουμε πει πολλές φορές. Και μόλις μπήκε στο φούρνο, η πιο εύκολη πίτα που υπάρχει στον κόσμο. Μάξιμου θα σας πάρει 10 λεπτάκια να την ετοιμάσετε και να μπει μέσα στο φούρνο. Με το που θα βγει, δεν την κόβουμε όσο είναι ζεστή, γιατί έχει αρκετά τυριά μέσα, οπότε δεν θα μπορούμε να τη φάμε. Θα την αφήσουμε 20 λεπτάκια στην άκρη λίγο να κρυώσει και 30 μπορείτε και μετά θα κόψουμε για να σερβίρουμε. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην κατανάλωση τυριού, με τους κατοίκους της να καταναλώνουν περίπου 23 κιλά τυριό καθένα το χρόνο. Ακολουθεί η Γαλλία, κάθε κάτοικος της οποίας καταναλώνει περίπου 22 κιλά τυρί το χρόνο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Αμερικανοί καταναλώνουν περίπου 15 κιλά τυρί το χρόνο ο καθένας. Τελευταία βρίσκουμε τη Γερμανία, με περίπου 10 κιλά τυρί ανακάτοικο το χρόνο. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε την υπέροχη πατσαβουρόπιτά μας. Και θα παρακαλέσω πάρα πολύ τον Διογέννη να έρθει εδώ πέρα. Γιατί το ρωτάω, θες να κόψω τρίγωνα ή τετράγωνα κομμάτια? Μου λέει τρίγωνα. Να σε δω. Σοβαρά. Τα ακούς? Τα ακούς, ε? Τα ακούω. Πω, κάτσε λίγο, εγώ βγαίνω. Συνέχισε εσύ. Όταν έχεις κόψει, γιατί θα πάρει μισή ωρίτσα από ό,τι φαίνεται. Πόσο αργόσχολη αυτή η floor manager. Γιατί δεν κάνεις παραπάνω ώρα, άντε. Επίτηδες το κάνεις για να ακούγεται πολύ, ε. Κοίτα. Για την πατσαβουρόπιτα. Φτιάχνουμε πρώτα τη γέμιση, σπάμε τη φέτα και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το μίξ τυριών, τα αυγά, πιπέρι, το τριμμένο μοσχοκάριδο, το γιαούρτι και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε τα φύλλα στον πάγκο. Αλείφουμε με ελαιόλαδο ένα στρογγυλό ταψί 28 εκατοστών. Απλώνουμε ένα φύλλο κρούστα στη βάση. Πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο ένα άλλο φύλλο. Το τσαλακώνουμε και το βάζουμε στο ταψί. Προσθέτουμε πατσαβουριαστά άλλα 4 φύλλα, το ένα δίπλα στο άλλο, μέχρι να καλυφθεί η βάση του ταψιού. Έπειτα, απλώνουμε όλη τη γέμιση πάνω από τα πατσαβουριαστά φύλλα. Πασπαλίζουμε με ελαιόλαδο ένα φύλλο, το τσαλακώνουμε και το βάζουμε πάνω από τη γέμιση. Προσθέτουμε πατσαβουριαστά άλλα 4 φύλλα, μέχρι να καλυφθεί όλη η γέμιση. Ρίχνουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170 βαθμούς, περίπου για μία ώρα.
Αφού ψηθεί, αφήνουμε την πατσαβουρόπιτα να κρυώσει για 20 με 30 λεπτά, την κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Ναι, αλλά δεν έκανες καλό τελείωμα. Πρέπει να δοκιμάσεις κιόλας να πεις ότι είναι το καλύτερο. Αυτό είναι δικιά σου δουλειά. Εντάξει, λοιπόν. Μου την είπες. Λοιπόν, θα είστε λίγο πιο επιθετικοί όταν κόβετε τις πίτες σας. Θέλει μία κίνηση. Κοιτάξτε εδώ πόσο υπέροχη που είναι. Είναι η πιο γρήγορη, νόστιμη, τραγανή πίτα που μπορείτε να κάνετε. Βέβαια, το φύλλο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε πρέπει να είναι εξαιρετικής ποιότητας. Θα κόψω ένα μικρό κομμάτι εδώ. Και είναι γεμάτο με γέμιση, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Κοιτάξτε εδώ. Θα δαγκώσω. Νομίζω, κύριε Σοφοκλή, χάσετε το καλύτερο κομμάτι. Το κομμάτι της δοκιμής. Αυτό το χαίρομαι μόνο εγώ. Είναι μια πίτα που πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξετε. Δεν υπάρχει. Είναι συγκλονιστική.